Εχθές οι ρωσικές δυνάμεις έδωσαν ρεσίταλα εράμινας, καταρρύπτοντας περισσότερα από 30 εισερχόμενα ουκρανικά drones. Σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε υλικό από την κατάληψη του χωριού Ραζντολόφκα στο Ντονιέτσκ από Ρώσους κομάντο. Αναλυτικότερα, πριν λίγες ημέρες σας είχαμε ενημερώσει πως αλεξιπτωτιστές από τη ρωσική πόλη Τούλα εισήλθαν και κατέλαβαν το χωριό Ροστολόφκα στο Ντονιέτσκ, επεκτείνοντας έτσι την ζώνη ελέγχου βορειοδυτικά του οικισμού. Παράλληλα, οι Ρώσοι στρατιώτες κατάφεραν να αποκτήσουν νέες τακτικές θέσεις και να εκδιώξουν όλους τους Ουκρανούς στρατιώτες από την επικράτεια της Ροστολόφκα. Σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω του κρατικού καναλιού Zvezda ανάρτησε και σχετικό βίντεο που δείχνει τις ρωσικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις από την Τούλα να καθαρίζουν την Ραζντολόφκα από Ουκρανούς στρατιώτες. Στο υλικό φαίνονται συγκεκριμένα κάποιοι Ρώσοι κομάντος να ανυψώνουν την ρωσική σημαία σε ένα διοικητικό κτίριο του χωριού. Μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της Ραζντολόφκα, ένα ρωσικό τετρακόπτερο drone απογειώθηκε πάνω από αυτήν. Στο εν λόγω μη επανδρομένο αερόχημα, οι Ρώσοι είχαν τοποθετήσει μια μεγάλη ρωσική σημαία. Ο διοικητής της ρωσικής ομάδας εφόδου, Ρευγένη, δήλωσε πως οι στρατιώτες του κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Ραζντολόφκα επειδή μπόρεσαν να ευνηδιάσουν αποτελεσματικά τους Ουκρανούς αμυνόμενους που υπερασπίζονταν αυτήν την περιοχή. «Αναπτύξαμε ένα σχέδιο κατά το οποίο θα πλησιάζαμε το χωριό μυστικά, χωρίς να μας παρατηρήσουν. Τα παιδιά μπήκαν σε αυτό χωρίς ο εχθρός να το καταλάβει. Και τελικά το σημαντικό σημείο που θέλαμε πέρασε στον έλεγχό μας. Μετά από αυτό εισήλθαν στο χωριό και ομάδες από άλλες μονάδες, διασφαλίζοντας την προέλαση μέσω του οικισμού. Αυτή ήταν η δεύτερη δημιουργία εφόδου», είπε ο Ρώσος διοικητής. Σε άλλη πρόσφατη είδηση, τα ρωσικά συστήματα εράμινας κατέστρεψαν 36 ουκρανικά drones πάνω από τις περιοχές Μπριάνσκ, Κούρσκ και Μπέλκοροτ κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Αυτό ανέφερε το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σε ξεχωριστή δήλωσή του. Κατά τη διάρκεια του χθεσινού βραδιού, μια προσπάθεια του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα έναντι στόχων στην επικράτεια της Ρωσίας αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, ανέφερε η δήλωση του Κρεμλίνου. Συνολικά οι Ρώσοι κατέριψαν 18 ουκρανικά UAV πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ, 9 πάνω από το Κούρσκ και 9 πάνω από την περιφέρεια Μπέλκοροντ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.